Λοιπόν, καλημέρα σε όλες και όλους. Λίγοι είμαστε οι όλοι, αλλά τέλος πάντων, εμένα μου αρέσει που είμαι ανάμεσα σε γυναίκες. Πάντα είχα την... Δεν ακούω καλά, Φαντάζω, απειρία μεγάλη. Λοιπόν, πάντα έτσι είχα μια μεγαλύτερη ευκολία να συνομιλώ και να απευθύνομαι με γυναίκες. Θέλω να πω το εξής, η συντρόφισσα Χριστίνα τα είπε όλα απόλυτα σωστά. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε και θα σας πω ένα παράδειγμα, γιατί μόλις γύρισα από μια περιοδία για το κόμμα στην Ικαρία και τους Φούρνους, όπου συνάντησα το εξής. Κάνω μια σύσκεψη εκεί με γυναίκες. Μαζεύτηκαν οι γυναίκες στη χώρα, στους Φούρνους, για να πούμε τα προβλήματα, να δούμε τι γίνεται και πώς αυτά τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ζούμε, αν είναι δυνατόν με τα δεδομένα αυτά να αντιμετωπιστούν. Λοιπόν, εντάχει θα σταχυλογήσω 2-3 προβλήματα που θα σας φανούν απίθανα. Δεν υπάρχει γιατρός στο νησί. Ένας στρατιωτικός, ένας φαντάρος τώρα, ξεκίνησε τη θητεία του εκεί άπειρος τελείως και χωρίς να έχει ειδικότητα. Πάλι καλά, υπάρχει μία νοσηλεύτρια η οποία είναι μόνη της. Αν και εφόσον χρειαστεί κάτι για να πάρει μία άδεια ή συμβεί κάτι, τελείωσε. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος στο νησί να σου κάνει ένεση. Προφανώς πρέπει να ξέρεις μόνος σου να κάνεις. Και το χειρότερο όλων είναι ότι φυσικά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ειδικότητα, φανταστείτε ότι είναι ένας μεγάλος πληθυσμός γυναικών εκεί, ο οποίος δεν έχει πρόσβαση σε γυναικολόγο. Και δεν είναι ότι πρέπει να πας μία φορά κάθε τόσο και μηγάκι. Θα πρέπει να πας σε κάποιο άλλο. Σύμμε τα έξοδα να μην καλύπτονται από κανέναν παρά μόνο από τις δικές σου δυνάμεις, που πλέον δεν υπάρχουν δυνάμεις. Άλλο ένα που αφορά και τις γυναίκες, τις μανούλες που εργάζονται. Δεν υπάρχει, είναι 10 τα παιδάκια που είναι σε ηλικία βρεφονηπιακού σταθμού. Δηλαδή πριν πάνε στο νηπιαγωγείο και το προνήπιο, είναι 10 παιδιά τα οποία τι τα κάνουν. Τα κουβαλάνε μαζί στη δουλειά, τα κουβαλάνε μαζί στις αγροτικές εργασίες, τρέχουν μαζί στο μπακάλι, στο μανάβι, στο χασάπι κλπ. Φορτωμένα τα παιδιά. Δεν υπάρχει κάπου ένα σημείο να αφήσουν μία ώρα τα παιδιά να ξεσκάσουν και να πάρουν δυνάμεις και οι ίδιες οι γυναίκες, αλλά και τα παιδιά να παίξουν με τα συνομήλικά τους, δηλαδή να κοινωνικοποιηθούν και να ομαδοποιηθούν ακόμα περισσότερο. Και δεν υπάρχει και πρόταση ή πρόβλεψη από αυτή την πολυθρύλητη Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς επιλύονται προβλήματα ενός τόπου που ανήκει στο δυναμικό της. Οι Φούρνοι ανήκουν στην Ελλάδα και η Ελλάδα δυστυχώς ως κρατική οντότητα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλα πολλά. Δεν είχαν γιατρό να θάψουν ένα νεκρό και κάνουν την επιστοποίηση θανάτου μέσω Sky. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας κάτοικος λοιπόν του νησιού μίλησε με έναν γιατρό στη Σάμο και με Skype ή με άλλα της τεχνολογίας εδώ, που έδειξε για να δώσει το πιστοποιητικό θανάτου γιατρό στην ακαμψία του ανθρώπου, ο οποίος είχε φύγει από τη ζωή και παρέμεινε εκεί μέχρι νεοτέρα. Και αυτά τα κάνουν μόνοι τους οι κάτοικοι. Γιατί δεν υπάρχει κρατική μέρημνα και κρατική οντότητα. Και όταν λέμε για κρατική οντότητα, μιλάμε για όλο αυτό το συμφερτό των πολιτικών κομμάτων του τόξου, από τις κυβερνήσεις και τις υποτιθέμενες αντιπολιτευόμενες δυνάμεις που συγκυβερνούν και ψηφίζουν, όπως είπε πολύ καλά και σωστά και η συντρόφισσα Χριστίνα, τα πάντα σχεδόν με τον ίδιο τρόπο και χωρίς πλέον να ιδρώνει το αυτί τους. Είναι πολλά τα παραδείγματα, δεν θέλω να μακρηγορήσω. Θέλω να σας πω ότι, εντάχει γρήγορα, έτσι, άμα παίρνω φόρα, σταματήστε με. Τα μέσα ενημέρωσης τώρα για όλη αυτή την ιστορία της βιοπλαγίας και τα εγκλήματα σε βάρος των γυναικών τώρα θυμήθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν, μιλάω επειδή είναι ο χώρος μου, για όλα αυτά που γίνονται και επειδή πουλάει και σαν θέμα, βγαίνουν μια, δύο, τρεις μέρες, λένε ό,τι έγινε κλπ. Πώς έγινε η δολοφονία, καταγγέλνουν τώρα σύσσωμα τα μέσα ενημέρωσης ότι συμβαίνει, αλλά είναι μέσα στο κομμάτι του συστήματος το οποίο υποφάλει όλη αυτή την ιστορία. Και επίσης ένα άλλο τελευταίο που θέλω να πω και είναι πολύ σημαντικό. Είναι και το κομμάτι πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και αυτό το κομμάτι, πόσο υποκριτικά αντιμετωπίζει αυτό το κομμάτι και τα ψηφίσματα που έχει βγάλει για άλλα, τα άλλα κλπ. Όταν βγαίνει τελευταία ένα ψήφισμα, όπου μόνο πάλι οι βουλευτές του ΚΚΕ αντέδρασαν, που λέει ότι επιτρέπονται, κοιτάξτε να δείτε, εν μέρη επιτρέπονται τα σεξουαλικά εγκλήματα ή εγκλήματα μίσους τα διαδικτυακά. Γιατί αν ο άλλος έχει καλό πρώτερο βίο, δεν σημαίνει και τίποτα το πολύ πολύ να φάει κανένα χρόνο. Χωρίζω λοιπόν εγώ με την κοπελιά μου και επειδή εγώ είμαι ούνος ή κανίβαλος ή κάφρος, βγάζω τις φωτογραφίες που είχαμε βγάλει σε προσωπικό επίπεδο, ό,τι θέλαμε και είχαμε βγάλει, στη Σέντρα,
να τη βλέπει όλος ο κόσμος και να εκτίθεται ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πιστέψει στον σύντροφό του και τον είχε εμπιστευτεί. Και σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ ωραία, δεν τρέχει και τίποτα, το πολύ πολύ να το μαντρώσουμε για κανένα χρόνο, και αυτό αν και εφόσον δεν είναι και πολύ καλός μέχρι σήμερα. Αυτά, λιώνουμε σε όλες, τρέχουμε, είναι 20 μέρες, είναι 3 εβδομάδες, δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο στο οποίο μπορούμε να πατήσουμε και να στηριχτούμε παρά μόνο το ΚΚΕ. Με τις δυνάμεις τις δικές μας και τις δυνάμεις του ΚΚΕ λέμε όλη την αλήθεια στο λαό, παρακινούμε τους φίλους μας και τις φίλες μας οι οποίοι είναι κουρασμένοι, είναι προβληματισμένοι, είναι απογοητευμένοι, ενδεχομένως να έχουν αποδεχτεί και λίγο τη μοίρα τους και να λένε τι θα κάνουμε εμείς, πώς θα αντιδράσουμε σε όλο αυτό. Τους πείθουμε ότι πρέπει μαζί, μαζικά, συνολικά και συλλογικά να αντιδράσουμε. Μόνος μας ο καθένας ή μόνες σας δεν μπορεί να κάνουμε τίποτα. Όλοι μαζί, συλλογικά, με το ΚΚΕ μπροστάρι, δίνουμε και αυτή τη μάχη στην κάλπη της 9ης του Ιούνιου και σίγουρα θα νικήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.